Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ερώτημα σήμερα. Μια φίλη η οποία είναι νεαρή, είναι 25 χρονών και έχει τελειώσει σχέση της εδώ και κάποιους μήνες πρόσφατα. Μου στείλε το εξής ακολουθώ email. Στο οποίο μιλάει για τη σχέση της, μιλάει για τον πρώην της και με ρωτάει αν ήταν άρχισος. Στον τίτλο έβαλα σχέση με διαφορά ηλικίας, κόμμα, ήταν άρχισος, γιατί θέλω να πάρω την ευκαιρία να μιλήσω και λίγο για τις διαφορές ηλικίας στις σχέσεις, γιατί τελευταίως όλο και με ρωτάτε. Αν είναι ο άντρας μεγαλύτερος, αν είναι η γυναίκα μεγαλύτερη κλπ. Καλησπέρα Θέκλα. Ελπίζω να είσαι καλά και να περνάς όμορφα. Είμαι καλά. Και για σένα θέλω να περνάς όμορφα και για όλους μας θέλω να περνάμε όμορφα. Παρακολουθώ συστηματικά τα βίντεό σου εδώ και χρόνια και μου κρατάς συνέχεια παρέα. Ευχαριστώ. Είμαι μια κοπέλα 25 χρονών και σου γράφω για να σου μιλήσω για την πρώην σχέση μου που κράτησε 1 χρόνο και 2 μήνες. Α, κράτησε αρκετά η πρώην σχέση σου. Είναι και, θα έλεγα, και επισήμως μακροχρόνια. Σας το είπα αυτό ότι παλιότερα η μακροχρόνια σχέση ήταν μετά από τον 1 χρόνο ή μετά από τα 2 χρόνια. Τώρα είναι μετά από τους 6 μήνες. Μια σχέση, άμα παραμείνει στην εποχή μας, θεωρείται μακροχρόνια. Τον γνώρισα σε κοινή παρέα και ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Ήταν ένας άντρας με προσεγμένη εικόνα που μου άρεσε από την αρχή. Είχε καυστικό χιούμορ και έντονη προσωπικότητα που στη συγκεκριμένη φάση δεν με ενοχλούσαν καθόλου. Ίσα ίσα που μου άρεσαν και δεν τον έβρισκα βαρετό. Ήταν πρώην, λέει, μια ειδικότητα ιατρικής ή τουλάχιστον έτσι συστηνόταν, γιατί δεν είχε τελειώσει ποτέ τις σπουδές του. Πώς γίνεται να είσαι πρώην γιατρός άμα δεν έχεις τελειώσει ποτέ τις σπουδές σου? Εδώ, ίσως μετά το έμαθες ότι δεν είχε τελειώσει ποτέ τις σπουδές του. Και ασχολούνταν με την οικογενειακή επιχείρηση, αν και ο ρόλος του στην εταιρεία δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργός. Αργόσχολος δηλαδή. Πρώην γιατρός, που δεν τελειώσει ποτέ τις σπουδές του. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κάκιζα έναν άνθρωπο που δεν τελείωσε τις σπουδές του για οποιοδήποτε λόγο, εάν πρώτον δεν έλεγε ότι ήταν παλιά αυτό που ποτέ δεν ήταν επειδή δεν τελείωσε τις σπουδές του, να λέει ψέματα, και δεύτερον, εάν δεν ήταν τεμπέλης. Δηλαδή αυτός προφανώς ήταν εκεί στην οικογενειακή επιχείρηση για διακοσμητικούς λόγους, λες δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργός και είχε πάρα πολύ χρόνο να κάνει όλα αυτά που θα μας περιγράφεις στη συνέχεια. Κάναμε σχέση πολύ γρήγορα. Αυτό είναι κακό σημείο. Συνήθως οι σχέσεις αυτές είναι ναρκισιστικές, ξεκινάνε πολύ γρήγορα. Επίσης θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ελεύθερο χρόνο για να καβλαντίζει, sorry που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, εσείς μου τη μάθατε, δεν φταίω, εγώ ήμουν αθώα, κόρη του παπά, δεν ήξερα αυτή τη λέει έκφραση. Ένας που έχει τόσο πολύ χρόνο για να κάνει όλα αυτά που κάνει αυτός ο τύπος στη συνέχεια, σημαίνει ότι είναι άνθρωπος από τη μια που δεν εργάζεται, ή αν εργάζεται δεν παίρνει στα σοβαρά την εργασία του, δεν είναι εργατικός δηλαδή, γιατί έχει πολλούς που δεν εργάζονται λόγω κάποιων άλλων συνθήκων και είναι εργατικοί, και πολλούς που εργάζονται και δεν είναι εργατικοί. Σημαίνει ότι είναι τεμπέλης και δεν κάνει ορθά τη δουλειά του, γιατί ένας άνθρωπος που κάνει σοβαρά τη δουλειά του δεν έχει χρόνο για μαλακίες. Και επίσης δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν επενδύει καθόλου στην ανοικοδόμηση του εαυτού του, στην πνευματική του εξέλιξη και στην αυτοπραγμάτωση του. Δεν έχει πνευματικότητα δηλαδή, γιατί ένας άνθρωπος που έχει πνευματικότητα δεν αφήνει το χρόνο να περνάει έτσι. Και δεν κάθεται όλη μέρα να κάνει χαζομάρες. Βαριέται και να ακούει για χαζομάρες και να κάνει χαζομάρες. Βαριέται με την έννοια ότι δεν τον ευχαριστεί αυτό το πράγμα. Άρα κάνατε σχέση πολύ γρήγορα. Περνούσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, παρόλο ότι ήταν το αρχικό στάδιο της γνωριμίας μας και κοιμόμασταν κάθε βράδυ μαζί. Μείναμε μαζί κανονικά αρκετά γρήγορα. Αυτά τα βιαστικά και δίνουμε τα μούτρα σίγουρα είναι ανησυχητικά. Ακολούθησε μια έκρηξη αγάπης εντός εισαγωγικών, μιλάς για τη φάση love bombing, πολύ φροντιστική συμπεριφοράς, μου έδινε πολύ σημασία και έβλεπα έναν ιδιαίτερα καλό εαυτό προς εμένα.
Θα ήθελα να πω πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε σχέσεις που δεν ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και έλεγε συχνά πως καμία δεν το δέχεται για αυτό που είναι, αλλά εγώ αντί να καταλάβω ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα, έπεσα με τα μούτρα γοητευμένη από τη συμπεριφορά του. Εντάξει, το να έχει κάποιος στο παρελθόν σχέσεις που δεν ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και να είναι άμα είσαι 25, αυτούς είναι 45, δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω γνώμη πάνω σε αυτό για τη διάρκεια των σχέσεων κάποιου στο παρελθόν. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη, μια εξαιρετικά μακροχρόνια σχέση 7, 8, 9, 10 χρόνια και χωρίζοντας μετά από αυτή τη σχέση να έχει υιοθετήσει μια εξαιρετικά επιπόλαιη συμπεριφορά. Αυτό που σου έλεγε ότι καμιά δεν το δέχεται για αυτό που είναι, άμα λέει ότι καμιά δεν το δεχόταν για αυτό που είναι, σημαίνει ότι το χώριζαν οι άλλες οι γυναίκες, γιατί το χώριζαν οι γυναίκες μάλλον, όχι αυτός, οι γυναίκες που είχε σχέση μαζί τους, γιατί προφανώς καταλάβαιναν ότι κάποιο λάκκο είχε φάβα, κάτι που θα έπρεπε να το σκεφτείς εσύ. Αλλά εσύ ήσουν τόσο βαθιά μέσα στο love bombing, ήσουν τόσο πολύ χωμένη μέσα στο κουκούλι του έρωτα. Ήταν και 20 χρόνια μεγαλύτερος, μπορεί να έχεις και λίγα daddy issues, αλλά τι αστείο, ένας 20 χρόνια μεγαλύτερος είναι ωριμότερος από εσένα, Στην πορεία άρχισα να βλέπω ότι πρόκειται για ένα άτομο με πολύ θυμό μέσα του, καθώς εκνευριζόταν με τα πάντα και πάντοτε έφταιγαν οι άλλοι, όπως η κυβέρνηση, ο καιρός, το μποτιλιάρισμα και άλλα. Γεγονός που με κούραζε απίστευτα και είχα φτάσει στο σημείο να προσέχω τι να πω και αν είναι η σωστή στιγμή ώστε να είναι ήρεμος. Ναρκισιστική οργή είναι αυτό το πράγμα. Άνθρωπος ο οποίος όλη την ώρα παραπονιέται, ακόμη και για τον καιρό παραπονιέται και αλλάζει η διάθεση του εύκολα και πρέπει να προσέχεις τι θα πεις και πότε θα το πεις, μην τυχόν και το χαλάσεις αυτό που είναι χαλασμένος πανταχώθεν. Αυτό το πράγμα θυμίζει ναρκισιστική οργή. Ωστόσο στους άλλους έβγαζε πάντα πολύ καλό πρόσωπο. Αυτό επίσης είναι ναρκισιστικό. Να δείχνουμε στη γυναίκα μας, στη σύντροφό μας, όλη μας την εσωτερική κατάσταση και στους άλλους να βγάζουμε πολύ καλό πρόσωπο. Έτοιμος να τους βοηθήσει όλους και να είναι δίπλα τους. Πολλές φορές η καλοσύνη του ένιωθα να με εγκλωβίζει και αυτό που δημιουργούσε τρομερό άγχος και σύγχυση. Για παράδειγμα, αγόρασε αυτοκίνητο ιδανικό για πόλη, ώστε να μπορώ να το οδηγώ κι εγώ και να εξασκηθώ ούσα νέα οδηγός, χωρίς να του ζητήσω κάτι τέτοιο φυσικά. Εγώ φοβισμένη πολύ να οδηγήσω και χωρίς να αισθάνομαι έτοιμη γι' αυτό, δεν ήθελα να το παίρνω συχνά, έως και καθόλου και προτιμούσα να κινούμε με το μετρό. Αυτό τον έκανε έξαλλο και μου έλεγε πως η γυναίκα που έχει πλάι του θέλει να οδηγεί και ότι αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια. Άρα γι' αυτόν το πήρε το αυτοκίνητο, ούτως ή άλλως. Για τον εαυτό του πήρε αυτοκίνητο ιδανικό για πόλη. Σιγά μην είχε και λεφτά να πάρει αυτοκίνητο ιδανικό για εξωτερικές εκδρομές. Μπορεί να έχει φυσικά από τα λεφτά του πατέρα του, δεν ξέρω. Αλλά ήθελε να οδηγήσει για να τον πας αυτό στο γιατρό, αν χρειαστεί κάτι, για σένα. Εγώ προφανώς δεν οδήγησα γιατί πιέστηκα απίστευτα από αυτή τη συμπεριφορά, καθώς ήταν ένα θέμα που είχαμε συνέχεια στο τραπέζι. Ή επίσης μπορεί να μην ήθελε να οδηγείς για να μην μπαίνεις στα μετρό και να γνωρίσεις κάποιον άλλο μέσα στο μετρό, μέσα στο λεωφορείο, δεν ξέρω τι. Επέμενε να με παίρνει αυτός από τη δουλειά, ενώ του έλεγα πως δεν είναι ανάγκη, και μετά έλεγε πως έχει κουραστεί να κάνει δρομολόγια. Συμπεριφορές αυτές όλες έτσι, συμπεριφορές ενός τύπου εγωκεντρικού, ενός τύπου ανώριμου ιδιαίτερα, ναρκισιστικού τύπου. Από μόνος του ερχόταν να σε πάρει από τη δουλειά και μετά σου έλεγε ότι κουράστηκε επειδή έκανε δρομολόγια. Δηλαδή έκανε συνεχώς πράγματα για να έχει κάποιο λόγο να παραπονιέται. Άμα δεν του φτάναν όσα έκανε η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, άμα δεν του φτάναν όσα έκανε ο καιρός με τις αλλαγές του, δεν του φτάνει η κίνηση, να σε έχει και εσένα. Εγώ που ήρθα και σε πήρα από τη δουλειά και εσύ τώρα είμαι πολύ κουρασμένος και δώσε μου σημασία, ας πούμε. Δεν θα τα έλεγε με αυτά τα λόγια, αλλά θα το πετούσε. Χειριστικότητα. Επίσης, ένα ακόμα τεράστιο ζήτημα στη σχέση μας ήταν ότι αυτός ήταν ιδιαίτερα φιλικός, κοινωνικός και επικοινωνιακός, όπως έλεγε ο ίδιος προς άλλες κοπέλες. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει τώρα ο φιλικός, κοινωνικός και επικοινωνιακός?
Έκανε αμέσως follow στο Instagram όποια γνώριζε, στο καφέ της γειτονιάς, τη γυμναστριά του, τη φυσικοθεραπευτρία του κτλ. Και αντιδρούσε στις ιστορίες και έστελνε μηνύματα, ρωτούσε τι κάνουν και τα νέα τους. Μάνα μου ρε, τι φιλικός, κοινωνικός και επικοινωνιακός. Αυτό εγώ το θεωρούσα ξεκάθαρο φλερτ. Βεβαίως ήταν ξεκάθαρο φλερτ. Βεβαίως. Ξεκάθαρα ήταν ξεκάθαρο φλερτ. Πού να δεις που έχει και άλλους που ακολουθούν άγνωστες. Και μάλιστα μερικές που έχουν επαγγελματικά προφίλ του στυλ προφίλ που βάζουν προφιλητικές φωτογραφίες για να τραβούν ακολούθους και ίσως να πουλάνε, ξέρω εγώ, γιατί πουλάνε από κάποια άλλα sites που τα λένε OnlyFans. Και βάζουν και σε αυτές καρδούλες και βάζουν σε αυτές αντιδράσεις και ρωτούν και σε αυτές τα νέα τους. Έχω ακούσει ιστορίες για φιλικούς, κοινωνικούς και επικοινωνιακούς τύπους. Αυτό εγώ το θεωρούσα ξεκάθαρο φλερτ, με ενοχλούσε πάρα πολύ, του το έλεγα και μου έλεγε ότι έτσι είναι. Δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Έχει σκαλώσει στο κεφάλι μου και δεν απειλούμε από καμία. Κοίταξε, ότι δεν απειλήσουν από καμία, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί αν σου στέλνει ο κάθε άγνωστος ή ο κάθε τύπος με τον οποίο η σχέση σας είναι άλλου είδους, π.χ. γνώρισα κάποιον στο καφέ και μου στέλνει, ή είμαι η γυμνάστρια κάποιο και μου στέλνει, ή φυσικοθεραπεύτη κάποιο και μου στέλνει, το λες από τον. Τον πεινασμένο, το γλιώδη, δεν σου κάνει θετική εντύπωση. Αλλά δεν θα τους έκανε θετική εντύπωση για να κινδυνεύεις από αυτές. Gaslighting είναι αυτό. Gaslighting είναι αυτή η τακτική ψυχολογικού πολέμου που κάνει στο θύμα, ο θήτης κάνει το θύμα του να πιστεύει ότι είναι τρελό, το βγάζει τρελό και το κάνει να πιστεύει και πως είναι και τρελό από πάνω. Του εξηγούσε ότι στενοχωριέμαι πολύ γι' αυτό, δεν θέλω να συμβαίνει και νιώθω ότι δεν με σέβεται. Και οι καυγάδες δεν είχαν τελειωμό για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια. Γιατί στους νάρκες τους αρέσουν πάρα πολύ οι καυγάδες και τους αρέσει πολύ να κάνουν πράγματα που ενοχλούν τον την σύντροφό τους, ώστε να έχουν καυγάδες συνέχεια και να τρέφονται από τον καυγά και από την αρνητικότητα. Ενώ οι άνθρωποι που δεν είναι νάρκες δεν αρέσκονται στους καυγάδες και προσπαθούν να τους αποφεύγουν τους καυγάδες. Φυσικά, οι καυγάδες χρειάζονται, αλλά με μέτρο. Και να είναι χρήσιμοι οι καυγάδες. Δηλαδή, κάνω ένα καυγά, ξεκαθαρίζω τα όρια μου, ότι εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα που κάνεις. Εγώ, σύντροφός σου, νιώθω ότι με μειώνεις και με προσβάλλεις με το να ακολουθείς όποια γνωρίσεις στο Instagram και να τις στέλνεις καρδούλες, να τις βάζεις καρδούλες και να τις ρωτάς τι κάνει κτλ. Οπότε, αν δεν το σταματήσεις, έχεις σκοπό να το σταματήσεις? Όχι. Εντάξει, χωρίζουμε. Εφόσον δεν έχεις σκοπό να το σταματήσεις, να χωρίσουμε και να τελειώνει η κουβέντα. Εξάλλου, οι σχέσεις είναι δοκιμές για να δουν οι άνθρωποι αν ταιριάζουν, προκειμένου να ζήσουν και μακροχρόνια μαζί. Αυτό δεν είναι? Επίσης συζητούσε με κοπέλες πολλές φορές με την πρόφαση ότι τις βοηθάει η μάνα μου, είτε συζητώντας είτε για να βρουν ψυχοθεραπευτή. Η μητέρα Τερέζα ήταν μάλλον. Και εσύ τι ήσουνα όμως? Τι ήσουνα όμως? Μετά από συχνούς καυγάδες του είπα πως θα ήθελα να μείνω λίγο στο σπίτι μου για να ερεμήσουν τα πνεύματα και να ξανασυζητήσουμε τι θα γίνει, ξεκαθαρίζοντας ότι μόνο αν κοβόταν εντελώς θα μπορούσα να συνεχίσω μαζί του. Πράγματι, πήγα στο σπίτι μου, ακολούθησε μια συμπεριφορά που τη μια μέρα μου έλεγε να πάμε για φαγητό να μιλήσουμε και μετά έλεγε ότι δεν μπορούσε και μετά έλεγε ότι πιστεύει ότι εγώ δεν είμαι έτοιμη και μετά με χώρισε αυτός από ένα μήνυμα στο οποίο απάντησε απλώς εντάξει. Μπράβο. That's a first. Έτσι, για πρώτη φορά δώσε τη χαρά να τα χωρίσει αυτός κάποια. Κάτι μου λέει ότι οι κοπέλες το χώριζαν στο παρελθόν και πρώτη φορά αυτός χωρίζει κοπέλα μαζί σου. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω και λάθος. Δεν ήθελε να με βλέπει μπροστά του, ούτε για να μου δώσει τα πράγματά μου. Έτσι είναι η νάρκηση. Άμα πλέον δεν αποτελείς supply για αυτούς, δεν αποτελείς παροχή για αυτούς, δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά τους. Πληγώθηκα πολύ και ένιωσα ότι με άδειασε. Αγάπη μου, σε άδειαζε συνέχεια. Απλώς το κατάλαβες ότι σε άδειασε στο τέλος. Έχουν περάσει 2 μήνες πια, αλλά το νιώθω πιο μακρινό. Νιώθω πικρία για αυτόν τον άνθρωπο και αισθάνομαι πως η σχέση ήταν κακοποιητική. Βεβαίως ήταν κακοποιητική. Ένιωθε ότι προσπαθούσε να με βγάζει τρελή και παράλογη για αυτά τα οποία με ενοχλούσαν. Ναι, αυτός είναι ο ορισμός του gaslighting. Σε έβγαζε τρελή και παράλογη για αυτά που σε ενοχλούσαν. Θέκλα, είμαι υπερβολική που δεν άντεχα αυτή τη συμπεριφορά? Όχι. Είμαι εγώ αυτή που δεν αποδέχεται τον άλλο? Όχι. Από την άλλη, αυτός πότε σεβάστηκε τα όρια μου? Αναγνωρίζω ότι υπήρχαν στοιχεία συνεξάρτησης σε αυτή τη σχέση. Ένιωσα κατηγορούμενη και αδικημένη. Θα χαρώ πολύ να μου πεις την άποψή σου και αν σου αρέσει το θέμα να κάνεις και βίντεο.
Θέλω να σου πω ότι κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και ένα χρόνο. Μπράβο. Δηλαδή, ενώ ήσουν μέσα στη σχέση, ξεκίνησες ψυχοθεραπεία. Μπράβο. Και συνεχίζω. Με συγχωρείς για το μακροσκελές κείμενο. Ελπίζω να μην σε κούρεσα. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Θα χαρώ να δω απάντησή σου. Φιλάκια πολλά. Και εγώ τη απάντησα κρυφονάρκιστος ο τυπάς, ελεγκτικός, παραμελητικός νάρκισσος και άλλα πολλά. Γλίτωσες. Κρυφό νάρκισσος. Ή ευάλωτος ναρκισσιστής. Όπως θεωρώ ότι είναι καλύτερος όρος. Κρυφό νάρκισσος ή ευάλωτος ναρκισσιστής είναι κάποιος ο οποίος προσποιείται τον καλό άνθρωπο, τον πολύ κοινωνικό, τον πολύ ευγενικό, που θέλει όλους να τους βοηθήσει, που είναι καλό παιδί. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας νάρκισσος από μέσα. Νάρκισσος ίσως ο εγωκεντρικός άνθρωπος, ψυχρός, που δεν τον ενδιαφέρει πώς νιώθουν οι άλλοι, που τον νοιάζει μόνο ο εαυτός του και μόνο. Και μόνο τα κακώς νοούμενα συμφέροντά του. Ελεγκτικός ήταν ξεκάθαρα αυτός ο τύπος, επειδή προσπαθούσε να ελέγξει τις κινήσεις σου. Ερχόταν να σε πιάσει από τη δουλειά, πήρε το αυτοκίνητο και σου λέει ότι το πήρε και για σένα και ήθελε να οδηγήσει το αυτοκίνητο και είχε θέμα που δεν οδηγούσες κλπ. Και επίσης ήθελε να ελέγχει τα συναισθήματά σου. Ήθελε να σε έχει να τον τρέχεις ξοπίσω και ίσως και γι' αυτό φλερτάρει και μπροστά σου και γι' αυτό ακολουθούσε τις άλλες του Instagram και το έκανε ίσως επειδή ένιωθε μειονεκτικά. Που εσύ είσαι 20 χρόνια μικρότερη του, που είσαι μπουμπούκι. Και αυτός είναι ένας άντρας 20 χρόνια μεγαλύτερος σου, ο οποίος στην ουσία δεν έχει καταφέρει και τίποτα στη ζωή του. Από το να παίζει τον ωραίο και να παίζει τον κόμενο και να είναι ο πρώην γιατρός, μη γελάσου. Οι ευάλωτοι ναρκισσιστές έχουν την εξής διαφορά από τους ξεκάθαρους ναρκισσιστές. Ότι το παίζουν ότι έχουν συναισθήματα. Το παίζουν ότι έχουν κατανόηση. Το παίζουν ότι είναι συζητήσιμο. Καθρεφτίζουν συναισθήματα από τους άλλους ανθρώπους, καθρεφτίζουν φυσιολογικές συμπεριφορές συνδεσιμότητας, ενώ στην ουσία δεν τις έχουν. Λοιπόν, οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι κάτι κακό. Φτάνει και οι δύο να είναι ενήλικες. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, η κοπέλα πάνω από τα 26, ο άντρας πάνω από τα 28, είπαμε ότι συντελείται και ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των πρόσθετων με το οποίο λεωβών, όπου και σηματοδοτείται το τέλος της εφηβείας του ψυχολογικό γύρω στα 26 για τα κορίτσια, γύρω στα 28 για τα αγόρια, και η διαφορά ηλικίας να μην είναι 20 χρόνια, 25 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια. Κάπου είχα διαβάσει, το έχω πει πολλές φορές, λέει 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω, δεν θεωρείται ότι οι άνθρωποι έχουν τεράστια διαφορά. Εσύ με αυτόν είχες 20. Ας δεχτούμε το 20, ρε παιδί. Αλλά να είναι και οι δύο οι άνθρωποι σε ανάλογη ψυχοσυναισθηματική φάση ορίμανσης. Αυτός 20 χρόνια μεγαλύτερος από σένα ήταν πολύ πιο ανώριμος από σένα. Που εσύ δικαιολογούσουν και δικαιολογήσαι να είσαι κάπως ανώριμη γιατί είσαι μόνο 25 χρόνια. Επίσης, στις σχέσεις με διαφορά ηλικίας υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος αυτός που είναι μεγαλύτερος να νιώθει μειονεκτικά επειδή είναι μεγαλύτερος, να νιώθει κομπλεξικά που λέμε στην καθομιλουμένη και να φοβάται ότι το τέρι του ή το τέρι της που είναι νεότερο θα τον εγκαταλείψει, θα ψάχνει να βρει μια νεότερη, μια γυναίκα, ένα νεότερο άνδρα και αυτή η ανασφάλεια να τον βασανίζει τον ίδιο, τον μεγαλύτερο και αν έχει και ένα παλιό χαρακτήρα να τον κάνει να κάνει αυτές τις συμπεριφορές που να προκαλεί συνέχεια ζήλια στον νεότερο σύντροφο, στη νεότερη σύντροφο, προκειμένου να τον κάνει να θέλει, να τον θέλει. Είναι ανήθικο και αειδιαστικό να προκαλεί ζήλια στον σύντροφό σου επειδή εσύ νιώθεις ανασφάλεια και είναι εξαιρετικά και εξοργιστικά κακοποιητικό. Τι είναι το φυσιολογικό? Να το συζητήσεις με τον σύντροφό σου. Να πεις ότι νιώθω άσχημα. Φοβάμαι μερικές φορές ότι επειδή είμαι μεγαλύτερος σου, ότι θα σταματήσεις να με θέλεις και σε κάποια φάση θα με αφήσεις για ένα νεότερο άντρα. Και να ακούσει η σύντροφός σου την ανησυχία σου, τον προβληματισμό σου και να σου απαντήσει και να σε κατανοήσει. Ή να πεις, αν είσαι γυναίκα μεγαλύτερη, νιώθω άβολα που είμαι, ξέρω εγώ, 10 χρόνια μεγαλύτερη σου. Και κάποιες φορές φοβάμαι ότι μπορεί αυτή η διαφορά που έχουμε στην ηλικία να είναι και αποτελέσει αιτία για να χαλάσει σχέση μας. Και να δώσεις τον άλλο την ευκαιρία να σου πει
αγάπη μου, για παράδειγμα, να σου πει, μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ήμουν με νεότερες γυναίκες από μένα παλιότερα και για άλλους λόγους χώρισα. Είσαι θέλω γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό που έχεις, και η ηλικία δεν είναι σημαντική για μένα. Ένας ευάλωτος ναρκισσιστής όμως, ένας κρυφονάρκισσος, αν του πεις το πρόβλημά σου, αν του πεις την ανησυχία σου, μετά θα την κρατήσει και θα σου τη χτυπήσει μετά. Σε μια φυσιολογική σχέση, υγιή σχέση μεταξύ δύο υγιών προσωπικότητων, το να λέμε τι είναι αυτό μας προβληματίζει και μας ανησυχεί ξεκάθαρα, να το μαθαίνει ο σύντροφός μας και να μπορεί να μας συμπαρασταθεί, είναι το φυσιολογικό. Και το σεβαστικό και το ανθρώπινο. Το αφύσικο είναι να μην λέω την αυτό με ταλαιπωρεί, να μην λέω την αυτό με βασανίζει και να το εκδραματίζω πάνω στον άλλο. Να βγάζω δηλαδή την αρνητικότητα που νιώθω πάνω στον άλλο και ο άλλος να μην ξέρει από πού του ήρθε. Κοριτσάκι μου γλυκό, ταλαιπωρήθηκες πολύ. Μείνε στη ψυχοθεραπεία σου, δούλεψε στη ψυχοθεραπεία σου και το ζήτημα γιατί σε ήλκησε ένας μεγαλύτερος άνδρας. Μην τυχόν και έχεις κάποια θέματα με τη σχέση σου με τον πατέρα σου. Μπορεί και να μην έχεις, δεν είναι απαραίτητο ότι αν μια φορά μια κοπέλα τα έχει φτιάξει με κάποιον ο οποίος είναι μεγαλύτερος της, ότι έχει daddy issues. Επίσης, τα στοιχεία της συνεξάρτησης, όπως είδες, έτσι να τα δουλέψεις. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στην αρχή μιας νέας γνωριμίας. Να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας για να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε, για να νιώσουμε που βρισκόμαστε συναισθηματικά με έναν νέο άνθρωπο. Είναι πολύ ανησυχητικό και πολύ alarming να νιώθεις συναισθήματα πολύ νωρίς. Είπαμε ότι τον ερωτευτεί κάποιος αμέσως και επιτόπου και ραυνοβόλος έρωτας, ότι είναι στοιχείο ψυχοπαθολογικής έλξης. Το love bombing είναι επικίνδυνο όπλο που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να προσεγγίσουν κοντά τους τους ανασφαλείς ανθρώπους, τους ανθρώπους που έχουν στοιχεία συνεξάρτησης. Ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα δεν το αντέχει το love bombing, γιατί το love bombing είναι υπερβολικό. Το love bombing είναι συνέχεια σε παίρνω τηλέφωνο, συνέχεια σου μιλάω, συνέχεια έρχομαι και σου κάνω εκπλήξεις, σου αγοράζω συνέχεια δώρα. Κάνω υπερβολικά πράγματα για το τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο έχουμε γνωριστεί. Ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα που φλερτάρει, τα παίρνει σιγά σιγά τα πράγματα. Ούτε χάνεται και εξαφανίζεται, αλλά ούτε είναι και συνέχεια πάνω στα αυτιά του άλλου, ούτε πάει και του κατσικώνεται να μείνουν μαζί και να είναι κάθε βράδυ μαζί, προκειμένου να σφραγίσει τη συμφωνία, να σφραγίσει τον Δία. Αυτά, άλλη μια ιστορία μιας κοπέλας, η οποία γνώρισε έναν τύπο που φαινόταν φανταχτερός. Υπήρχαν όμως από την αρχή κόκκινες σημαίες, τις οποίες απέτυχε να δει από την αρχή και έπρεπε να βιώσει 14 μήνες τη σχέση και δεν ξέρω εγώ τώρα πόσους μήνες το χωρισμό και τη συμπεριφορά του να αρχίσουν μετά το χωρισμό, για να καταλάβει ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και να μάθει πώς λειτουργούν η παραμελητική νάρκηση, η ευάλωτη ναρκισσιστέ, η κρυφό νάρκηση. Και παραμελητικό νάρκησο, έχουμε κάνει και βίντεο για αυτό το θέμα, είναι αυτό ο οποίο δεν σου δίνει συναισθηματικά αυτά που δικαιούσε. Θα τα δώσει άλλε γυναίκε. Δεν θα πει εσένα τι όμορφη που είσαι σήμερα, τι ωραίο που είναι το κραγιόν σου, για παράδειγμα, ή μ' αρέσουν τα μαλλιά σου όπω τα φτιάξε. Σου πάει αυτό το φουστάνι, ωραίο χρώμα. Σε βλέπω να περπατήσει στο σπίτι και σε επιθυμώ. Όχι, δεν θα στα πει εσένα αυτά. Θα τα πει άλλε γυναίκε. Θα στα κλέψει από σένα που τα δικαιούσε, που είσαι σύντροφό του και θα τα πει αλλού. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια. Yeah.